Η Λιμενική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του κατεπήγοντος για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη βορειοδυτική πλευρά του βόρειου κρυπηδώματος, εκεί όπου γίνεται ο κατάπλους των πλοίων της ακτοπλοείας. Χθες το πρωί, τα συνεργεία και συνεργάτες του Λιμενικού Ταμείου από το πρωί δημιούργησαν μια πρόχειρη προσωρινή ράμπα, η οποία επιτρέπει την πρόσδεση των όλων των πλοίων της ακτοπλοείας στο μέσο του λιμανιού, ώστε να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε τη γωνία για να ξεκινήσουμε άμεσα τις εργασίες μελέτης και αποκατάστασης του συγκεκριμένου τμήματος. Μέχρι αργά το απόγευμα οι εργασίες βρισκόταν σε εξέλιξη. Το βράδυ ο κατάπλος του Blue Star 1 έγινε κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί με τον κατάπλο του Νήσο Σάμος. Και έτσι από το μεσημέρι και μετά το τμήμα αυτό θα αποκλειστεί για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τις διαδικασίες αποτύπωσης του προβλήματος, της μελέτης και της αποκατάστασης του έργου. Εκτιμώ ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί περίπου μέχρι το τέλος του Γενάρη και στη συνέχεια θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αποκατάστασης του έργου, οπότε μέχρι περίπου τα μέσα Μάρτιο να το ξαναδώσουμε σε χρήση. Ακόμα δεν έχω εικόνα για το κόστος. Προσεγγίζουμε μια τάξη μεγέθους περί τις 70 με 80 χιλιάδες ευρώ. Όμως θα το δούμε όταν θα έχουμε την οριστική μελέτη στα χέρια μας. Και επίσης, αν δεν υπάρξει από κάπου αλλού χρηματοδότηση ή έκτακτο από το Υπουργείο Ναυτιλίας ή από κάποιο άλλο φορέα, θα διατεθούν τα χρήματα αυτά από τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου για να ολοκληρωθεί το έργο.